Στην τελική ευθεία μπαίνει υπόθεση τη Λαϊκή Τράπεζα με το κακουριοδικείο να αποφασίζει πω υπάρχει εκ πρώτη όψεω υπόθεση εναντίον των κατηγορουμένων. Υκανοποιούμαστε πω σε αυτό το στάδιο υπάρχει ενώπιον του δικαστηρίου μαρτυρία η οποία αναστοιχειοθετεί τα συστατικά των αδικημάτων εναντίον όλων των κατηγορουμένων. Επιπλέον θεωρούμε πω αυτή δεν είναι τόσο αντινομική ούτε και στερείται πιστικότητα σε βαθμό που κανένα λογικό δικαστήριο δεν θα μπορούσε να βασίσει την καταδίκη των κατηγορουμένων σε αυτήν. Ο ευθύμιο Μπουλούτα, τότε Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου τη Λαϊκή, ο αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο Παναγιώτη Κουνή, ο μη εκτελεστικό αντιπρόεδρο Νεοκλή Λυσάνδρου και το μη εκτελεστικό μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου Μάρκο Φόρο είναι οι τέσσερι κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν από κοινού δύο κατηγορίε. Η πρώτη αφορά το αδίκημα τη χειραγώγηση τη αγορά και η δεύτερη το αδίκημα των ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και πληροφοριών ή απόκριψη. Η κατηγορούσα αρχή έχει καταφέρει να αποδείξει εκ πρώτη όψεω υπόθεση εναντίον όλων των κατηγορουμένων αναφορικά και με τι δύο κατηγορίε, ούτω ώστε αυτοί καλούνται να προβάλλουν την υπεράσπιση του. Οι κατηγορούμενοι απάντησαν στο δικαστήριο μέσω των συνηγόρων υπερασπισή του ότι θα επιλέξουν να δώσουν ένορκη κατάθεση από το εδόλιο του μάρτυρα και να τύχουν αντεξέταση από την κατηγορούσα αρχή, ω επίση να καλέσουν και μάρτυρε υπεράσπιση.